Θυμηθείτε τη Μαρία της Βιθανίας. Και βρισκόμενος στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, καθώς καθόταν να φάει, ήρθε μια γυναίκα που είχε ένα αλαβάστρινο κουτί με αληφή από πολύτιμο κάρδιο. Και εκείνη φρέναρε το κουτάκι και το έχισε πάνω από το κεφάλι του. Και υπήρξαν κάποιοι που αγανακτούσαν μέσα τους και έλεγαν γιατί έγινε αυτή η σπατάλη αληφής. Γιατί μπορεί να είχε πουληθεί για περισσότερες από 300 πένες και να είχε δοθεί στους φτωχούς. Και μουρμούρισαν εναντίον της. Και ο Ιησούς είπε, αφήστε την ήσυχη, γιατί την ένοχλης έχει κάνει καλή δουλειά μαζί μου. Γιατί τους φτωχούς έχεις πάντα μαζί σου και όποτε θέλεις μπορείς να τους κάνεις καλό, αλλά δεν με έχεις πάντα. Έκανε ό,τι μπορούσε. Ήρθε προηγουμένως να αλείψει το σώμα μου στην ταφή. Σας λέω την αλήθεια, όπου και αν κηρύσετε αυτό το Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτό που έκανε θα υποθεί επίσης στη μνήμη της. Μάρκος 14:3-9. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει. Θα γεννήσει ένα γιο και θα του ονομάσετε Ιησού, γιατί θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Ματθαίος 1:21. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό. Για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3:16. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός». Η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Ιωάννης 14:6. Δεν σε κανένα άλλο υπάρχει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους, με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Πράξεις 4:12. Διότι σας παρέδωσα πρώτα απ' όλα αυτό που έλαβα και εγώ, πως ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές. Και ότι θαύτηκε και ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Αλφα Κορινθίους 15:3-4, στον οποίο έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος του, τη άφεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του. Εφεσίους 1:7. Υπάρχουν 4 αλήθειες που πρέπει να καταλάβουμε πλήρως. 1. Ο Θεός σε άγαπα πολύ. Θέλει να έχει αιώνια ζωή στον ουρανό μαζί του, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3:16. Θέλει να έχεις μαζί του μια πλούσα και νοηματική ζωή. Ο κλέφτης δεν έρχεται, αλλά για να κλέψει και να σκοτώσει και να καταστρέψει, ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν πιο άφθονη. Ιωάννης 10:10. Άρα αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν βιώνουν μια ζωή με νόημα και δεν είναι σίγουροι αν έχουν αιώνια ζωή γιατί. 2. Ο άνθρωπος είναι άμαρτωλος εκ φύσης. Γι' αυτό είναι χωρισμένος από το Θεό. Πολλοί έχουν αμαρτήσει. Διότι όλοι αμάρτησαν και στερήθηκαν τη δόξα του Θεού. Ρωμαίους 3:23. Γιατί η αγάπη για το χρήμα είναι η ρίζα κάθε κακού. 1 Τιμωθέο 6:10. Ο μίστος της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους 6:23. Βίβλος προδιαγραφή δύο είδη θάνατου, σωματικός θάνατος. Και όπως έχει οριστεί στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, αλλά μετά από αυτήν η κρίση, Εβραίους 9:27. Πνευματικός θάνατος ή αιώνιος χωρισμός από το Θεό στην κόλαση. Αλλά οι φοβισμένοι και άπιστοι και οι αποτρόπαιοι και οι δολοφόνοι και οι πόρνοι και οι μάγοι. Και οι δολολάτρες και όλοι οι ψεύτες,
θα έχουν το μέρος τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θυάφη, που είναι ο δεύτερος θάνατος. Αποκαλύψη 21 προς 8. Ενώ ο άνθρωπος χωρίστηκε από το Θεό λόγω της αμαρτίας του, ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα? Συχνά νομίζουμε ότι η λύση είναι η θρησκεία, τα καλά έργα και οι καλοί τρόποι. Αλλά υπάρχει μόνο μια λύση από το Θεό. 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος προς τον ουρανό. Αυτή είναι η δήλωση του Θεού. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός». Η αλήθεια και η ζωή, κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Ιωάννης 14 προς 6. Πλήρωσε την πλήρη τιμωριά για τις αμαρτίες μας. Διότι και ο Χριστός υπέφερε κάποτε για αμαρτίες, ο δίκαιος για τους άδικους, για να μας φέρει στον Θεό, θανατωμένη με σάρκα. Αλλαζοποιημένη από το Πνεύμα, Α Πέτρου 3 και 18, στον οποίο έχουμε τη λύτρωση μέσω του αίματος του, τη άφεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάρης του. Εφεσίους 1 προς 7. Έχει την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια και όποιος δεν πιστεύει στον Υιό δεν θα δει ζωή. Αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Ιωάννης 3 και 36. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ρωμαίους 6 και 23. Τέσσερα. Πρέπει να πίστεψουμε στον Ιησού Χριστό για να σώθουμε. Η σωτηρία μας οφείλεται στη χάρη του Θεού μέσω πίστης στον Ιησού Χριστό. Διότι με τη χάρη σώζεστε μέσω της πίστης. Και αυτό όχι από τον εαυτό σας, είναι δώρο Θεού, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς. Εφεσίους 2 προς 8-9. Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ρωμαίους 10 και 13. Πρόσευχη άμαρτωτων. Προσευχέστε αυτό με πίστη, Κύριε Ιησού, σε ευχαριστώ πολύ που είμαι άγαπας. Ομολογώ ότι είμαι άμαρτωλος και ζήτω τη συγχώρησή σου. Σε ευχαριστώ για τον θάνατό σου στο Σταύρο. Την τάφη και την άναστασή σου για να πλήρωσω για όλες τις άμαρτιες μου. Σε εμπιστευώ ως Κύριο και Σώτηρα μου. Δέχομαι το δώρο σου της αιώνιας ζωής και σου παραδίδω τη ζωή μου. Βοήθηστε με να υπακούμε σε όλες τις έντολες σας και να είμαι ευχαριστός στα θέα σου. Αμήν. Να έχετε εμπιστευτεί στον Ιησού Χριστό, σας σύμβει το ακολουθώ, τώρα έχεις αιώνια ζωή με το Θεό. Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Ώστε καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ζωή αιώνια, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Ιωάννης 6 και 40. Όλες οι αμαρτίες σου έχουν πληρωθεί και συγχωρηθήκαν. Παρέλθω πάρον μέλλον. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αφού πρόσφερε μια θυσία για τις αμαρτίες για πάντα, κάθισε στα δεξιά του Θεού. Εβραίους 10 και 12. Είστε μια νέα δημιουργία στο Θεό. Είναι η άρχη της νέας σας ζωής. Επομένως, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο πλάσμα, τα παλιά έχουν παρέλθει. Ιδού, όλα τα πράγματα έγιναν καινούρια. 2 Κορινθίους 5 και 17. Έγινες παιδί του Θεού. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, τους έδωσε τη δύναμη να γίνουν γη του Θεού, ακόμη και σε όσους πιστεύουν στο όνομα του, Ιωάννης 1 και 12. Τα καλά έργα δεν είναι τρόπος για να σώθουμε, αλλά αποδείξει η κάρπος της σωτηρίας μας. Διότι είμαστε το έργο του, δημιουργημένοι εν Χριστώ Ιησού για καλά έργα, τα οποία ο Θεός όρισε προηγουμένως για να περπατάμε σε αυτά.
Εφεσίους 2 και 10. Ο Θεός να σε ευλογεί.